Η προκήρυξη 246 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Εθνικού Συστήματο Υγεία για τα νοσοκομεία τη χώρα αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγε ημέρε. Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση θα ξεκινήσει στι 15 Δεκεμβρίου 2023 και θα διαρκέσει έως και τι 10 Ιανουαρίου 2024. Στα νοσοκομεία τη 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονία και Θράκη αναμένονται 47 προσλήψει ειδικευμένων ιατρών. Την ίδια στιγμή, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη αναμένονται να προσληφθούν 15 ειδικευμένοι ιατροί έω τα τέλη Ιανουαρίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητή του νοσοκομείου, Βαγγέλη Ρούφο. Οι τρει θέσει που ανακοινώθηκαν τώρα και αφορούν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη είναι τρει θέσει οι οποίε ε, από την προηγούμενη προκήρυξη, η οποία τρέχει και ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα, έχουν βγει άγωνε και έγινε άμεσα μετατροπή. Δηλαδή, παράδειγμα, βγήκε η μια θέση ψυχ, ε, ψυχιατρική, μετατράπηκε είτε επαναπροκηρύχθηκε πάλι σαν ψυχιατρική, είτε μετατράπηκε σε κάποια άλλη ειδικότητα. Αυτέ είναι οι τρει θέσει που ανακοινώσαμε και στο σύνολο είναι 15 γιατροί, οι οποίοι επιμελητέ ε, εσύ, επιμελητέ Β, εσύ, οι οποίοι έρχονται στο νοσοκομείο μα, ε, ευελπιστώ το αργότερο μέχρι τα τέλη Γενάρη. Συνεχώ γίνονται προσλήψει. Όμω το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία είναι η ελλείψη σε ειδικότητε γιατρών. Και εκεί πρέπει να βρεθεί λύση. Τόνι ο Βαγγέλη Ρούφο. Έχουν ανακοινωθεί και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Υγεία. Το ξέρετε και τρέχουν συνεχώ προκηρύξει και στελεχώνεται το ΕΣΥ ε, ως το δυνατόν περισσότερο. Το πρόβλημα, θα πω άλλη μια φορά, είναι οι ειδικότητες οι οποίες είναι ε, εν εκλήψη ή σε έλλειψη μάλλον θα, ε, σε όλη τη χώρα και εκεί κοιτάμε να δούμε πόσο μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα και τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.